στην περιοχή της Δυτικής Κορινθίας και συγκεκριμένα στο Ζεμενό που ξεκίνησε μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά. Εκεί λοιπόν αποτράπηκαν τα χειρότερα με την κινητοποίηση όλων και το συντονισμό που είχαμε και με το αρχηγείο της πυροσβεστικής. Συνέβαλαν καθοριστικά και οι εθελοντές και ο Δήμος και η πυροσβεστική και βέβαια και εμείς από την πλευρά μας. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και ζημιές στους Αγίους Θεοδόρους και στον Ιστμό, στη Γλυκιά Ζωή και σε άλλες περιοχές. Όλες αυτές έχουν περιληφθεί μέσα στο αίτημα για την έκτακτη ανάγκη. Από εμάς έχουν τελειώσει οι διαδικασίες. Τα Υπουργεία μας θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, προκειμένου, όπως είπα και πριν, και διευκολύνσεις να υπάρχουν στις υποχρεώσεις που έχουν η παραγωγή και οι κάτοικοι, αλλά και να ενταχθούν και στα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για αυτούς που είχαν ζημιές στις κατοικίες τους. Και με το έκτακτο βοήθημα δηλαδή, και με την καταγραφή από το Υπουργείο Υποδομών. Οπότε τα παρακολουθούμε όλα εκ του σύνεκης, ξέρουμε τις δυσκολίες και σε όλα τα μέτωπα είμαστε στην πρώτη γραμμή και δεν θα το εγκαταλείψουμε. Δεν είναι τώρα η παρουσία μας παροδική. Είμαστε εδώ και θα είμαστε και την επόμενη ημέρα.